Κιμπάρης. Να μην έχουμε να πούμε τίποτα σε αυτή τη βρωμερή την πόλη που χρωστάει ο καθένας στον άλλο και κρύβεται από το ένα διαρμέσμα στο άλλο. Δηλαδή, ο Θεσσαλονικιός έχει γίνει γλίτσας. Και έρχεται ο Σαββίδης εδώ και λέει στο γλίτσα το Θεσσαλονικιό, ρε γλίτσα, γλίτσα. Πότε λέγει το τιμολόγιο, Δευτέρα, Τρίτη πληρώθηκες, ρε γλίτσα. Τι είσαι εσύ, ρε μάνατζερ, μάλιστα. Πότε θες τα λεφτά, τώρα πάρταρε. Εσύ τι είσαι παίκτης, το συμβόλαιο σου πότε, πάρταρε. Τι είσαι εσύ, ΔΕΗ, πάρταρε. Είσαι εσύ ο ΤΕΕ, Vodafone, Vodafone, πώς τα λένε, πάρταρε. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ήρθα να αγοράσω, ξέρω, οφιστικά στις κάτω τούπα. Πόσα έχει, πάρταρε. Κιμπάρις, ρε. Κιμπάρις. Η μοναδική ομάδα που πληρώνει είναι ο ΠΑΟΚ, ρε. Οι άλλοι είστε γύφτη. Γύφτη. Και ο Ηρακλής και ο Άρης. Γύφτη. Έχετε φάει οικογένειες λεφτά. Έχετε βάλει σε πτωχευτικούς κώδικες. Έχετε πτωχεύσει. Και έρχεται ένας ΠΑΟΚ με ένα κιμπάρι, ένα αυτοκράτορα στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Αυτό τον κοντό να πούμε τον κοροϊδεύετε και πληρώνει, ρε. Ποτέ σε αυτή την πόλη δεν υπήρχαν κυμπάριδες, ρε. Παράγοντες. Υπήρχαν οι Παντελάκηδες, υπήρχαν οι Βουλινοί, υπήρχαν στον Άρη κάποιοι Θεοδωρίδες, κυμπάριδες. Πεθάνανε οι κυμπάριδες, ρε. Φύγανε. Και είσαι, ρε, κυμπάρης και αμπαλός, ρε, μαζί. Τι συνδυασμός είναι αυτός, ρε. Συνδυάζεις, ρε, την αμπαλοσύνη με το κυμπαρλίκι, ρε. Δηλαδή σήμερα για να είσαι κυμπάρης είναι δύσκολο πράγμα, ρε. Και είσαι άμπαλος. Άμπαλος. Και έχει και ένα γιο άμπαλο κι αυτόν. Δεν μπορούσε αυτός δηλαδή να έχει, ξέρω εγώ, τον Κλάους φίλο. Δεν μπορούσε αυτός να τον πάρει, ξέρω εγώ, όταν ήταν μικρός, να τον βγάλει στα μπάρ εκεί, στα μάρκετα, στα ουισκάδικα, στα μαρκίζ. Να τον βγάλει, ρε παιδί μου, ο Βιερίνια. Να τον βγάλει, ξέρω εγώ, ένας άλλος. Τι είναι αυτό με τον Τζαβέλα, ρε. 4-3-3 Τζαβέλας αριστερός στόπερ. 3-5-2 Τζαβέλας αριστερός στόπερ. 4-2-3-1 Τζαβέλας αριστερό μπακ. Τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό. Και πήρατε εξαιτίας του Τζαβέλα, πήρατε τώρα το σκατοδοχείο τον Κρέσπο, ο οποίος είναι για γέλια. Είχατε τον Μαλεζά, διώξατε τον Χατζη Ισαΐα. Δεν πήρατε ένα σέντερ μπακ της προκοπής. Δεν πήρατε. Είχατε 4 σέντερ μπακ δεξιά για να παίζει ο ένας. Και είχατε καβατζωμένο αριστερά τον Τζαβέλα, μη χάσει τη θέση ο Τζαβέλας. Ποιος Τζαβέλας σέντερ μπακ? Πού έπαιξε σέντερ μπακ ο Τζαβέλας? Πού, σε ποια ομάδα? 28 χρόνια το βάλετε τον Τζαβέλα να παίξει αριστερό μπακ. Αριστερό στόπερ. Και άντε στα 3-5-2 βολευόταν, γιατί είναι μάγκας ο Τζαβέλας. Τρίτο στόπερ βολεύει. Είχε και τον Τζιόλε εκεί την άγκυρα του Τιτανικού. 5 μέτρα μπροστά, 4 μέτρα πίσω, 5 μέτρα δεξιά, 4 μέτρα αριστερά. Έδινε το γλυκό, ποιοτικός αλλά αργότατος. Τώρα πώς θα παίξεις, ρε. Πείτε αυτό τη μουτσούνα τον Ήβιτς, ρε. Μην πάει να παίξει με τον Κρέσπο, ρε, και τον Τζαβέλα. Να βάλει και τον Μαλεζά μέσα, τρίτο, ρε, εκεί πέρα. Και να παίξει 3-5-2, γιατί ευθεία άμα παίξουνε ο Τζαβέλας με τον Κρέσπο, αυτοί έχουνε δύο center for, οι οποίοι τους γέννησε ο διάβολος. Όχι η μάνα, διάβολος τους γέννησε. Πού θα τους πιάσουν αυτούς, ποιος θα κάνει βάθος? Θα πάει σε ευθεία, αυτοί θα ανέβουν ψηλά και θα φύγει. Θα πάει, ξέρω εγώ, σε ταχύτητα ο Άγιαξ. Την κάτσα με τη βάρκα. Εγώ τα λέω πριν το match. Δεν κάνω ναι και αυτό και μας υποτιμάν. Και βγαίνει ο Δημόπουλος που είναι άσχετος, δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο Άγιαξ, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, λέει, θα δούμε, λέει. Φτιάχνουμε, λέει, την Ελευσίνα, λέει. Θα δω, μιλήσει. Μια μαγιά θα ρίξει. Θα ρίξει και βγαίνει να μιλήσει, να πούμε στο Λύκειο Τούμπας. Να πούμε πάει να πάρει πορτοκαλάδες. Σε πολιτική συγκέντρωση αναρχικών θα ρίξει και βγει. Και με ο Χρήστος ο Δημόπουλος. Παράτησε τον ΠΑΟΚ, να πούμε. Στο τελικό κυπέλλο πήγε από τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε. Τον βγάζουν να μιλήσει, να πούμε. Τον βγάζουν να μιλήσει. Μια μαγιά, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω κανένα που να βλέπει. Να πούμε. Τι είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτή. Ο Καστοβασίλης έχει παίξει και στον Ολυμπιακό, Ηρακλειδής, να ξέρετε, έτσι. Προσκυνάμε, αφέντη, Γιουσουρούμ, αφερούμ, ο Σκελντή, αφέντη, ο Σμπολντού. Τι έγινε, ρε, μεγάλη, ο παδί του Ηρακλή, ο Καστοβασίλης.